Καλημέρα παιδιά, πρωινό Κυριακής, 11 Τετάρτου σήμερα και πάμε να ξεκινήσουμε με λίγο pinball. Λογικά συνεχίζουμε με Harley Davidson. Live to ride, ride to live. Ετοιμάζω κάτι, ας πούμε, καινούριο σήμερα. Ένα καινούριο παιχνιδάκι, αρκετό παλιό όμως. Ένα simulator που κάποτε παίζαμε σαν γνωστά ηλεκτρονικά δίκα. Άμα πάνε όλα καλά και κατέβει, λογικά θα είναι το επόμενο παιχνίδι που θα παίξω σήμερα. Το επόμενο βίντεο που θα ποστάρω δηλαδή. Πιστεύω είναι ένα παιχνιδάκι που αξίζει πολλά και μπορούμε να παίξουμε ακόμα και σήμερα. Δυστυχώς όμως έχει βγει σε καλή έκδοση για κονσόλα. Για τον υπολογιστή δεν είναι τόσο καλή έκδοση. Όταν το κάνεις install σου πετάει μήνυμα ότι δεν μπορεί να ρυθμίσει τα γραφικά σωστά. Δεν έχει τη δύναμη το παιχνίδι πλέον να στηρίζει την καινούργια τεχνολογία. Και δυστυχώς δεν έχουν βγάλει κάτι νεότερο, ούτε μια αναβάθμιση. Το βρήκα δωρεάν να το κατεβάσω γιατί στο Steam ήταν, εντάξει, ήταν μόνο 7,5 ευρώ, αλλά και πάλι δεν ξέρω αν αξίζει να δώσω 7,5 ευρώ για ένα παιχνίδι που δεν θα παίζει σωστά στο υπολογιστή. Θα το δούμε όμως μαζί. Και θα κρίνουμε γενικά τελικά άμα αξίζει ή όχι. Έχουν βγει και άλλες δύο εκδόσεις, το 2 και το 3. Νομίζω το 2 δεν ήταν τόσο καλό, το 3 όμως ήταν αρκετά καλύτερο. Και υπάρχει και στο κινητό. Απλά είναι πολύ πιο παιδική η μορφή του, παιδική. Πιο καρτουνίστικο, ξέρω εγώ. Για πάμε να παίξουμε λίγο pinball τώρα και θα το δείτε το άλλο το παιχνιδάκι πιο μετά, άμα καταφέρω να το παίξω έτσι στον υπολογιστή. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξω ποντίκι. Δεν ξέρω αν ακούτε το κλικ, σίγουρα ακούγεται. Είναι πολύ εκνευριστικό και εκτός από αυτό μου φαίνεται πως έχουν αρχίσει να πατιούνται δύσκολα τα κουμπιά. Το μαγνήτη τον είδατε εκεί στο speed, στο speedometer, στο κοντέρ. Εδώ κάπου έπιασε. Όταν βλέπεις την μπάλα και έρχεται έτσι, ξαφνικά κάνει μπαπ, κάτι τέτοιο ξέρω εγώ, και μετά συνεχίζει την πορεία της, επαναπεί ότι για πολύ λίγο ενεργοποιήθηκε κάποιος μαγνήτης. Τι, τελειώσαμε κιόλας. Okay. Για πρώτο παιχνίδι κάτι κάναμε. Κάναμε και multiball. Get
περίμενα. Τη δουλεία. Εντάξει τώρα, πες μου ότι δεν ήταν μαγνήτης αυτό. Τι αδικία τώρα αυτή, δηλαδή το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει καλά καλά και σου τραβάει το μαγνήτη. Γιατί για να μην μπει στο Harley ας πούμε. Αυτό θα το πάρω, το Harley ούτως ή άλλως. Το ίδιο και νόμιζα πως είχαμε άλλη μια μπάλα ψηλά. Κάπου εδώ πέρα μου φάνηκε πως είχα άλλη μια μπάλα, αλλά τελικά τι ήταν αυτό. Και την έχασε και την άλλη μπάλα. Εντελώς κολοφαρδίσκα την έσωσα, άρα και την έχασα. Και σωνόταν αυτή η μπάλα έτσι, με το αριστερό. Έτσι, θα σωνόταν και η άλλη κάπως. Τι μου κάνεις, πας να με τρελάνεις, ακόμα δεν ξύπνησα, δεν έχω πιει 10 τζούρες καφέ. Game 2 is over. Let's go for game 3, για να δούμε θα γράψουμε κανένα σκορ σήμερα. Πιο χάλια από πριν πήγα τώρα. Brunswick Pro Bowling. Μπα, δεν με ενθουσιάζει το bowling, το είδα. Το είχα δει το παιχνίδι. Καλά, ποτέ δεν μπορώ να είμαι βέβαιος. Γιατί μπορεί να κολλήσω και με κάτι τέτοιο. Είμαι λίγο εγώ σαν παιχνίδια. Και κάποτε έπαιζα και βελάκια. Βελάκια σε τέτοιο παιχνίδι, σε arcade φάση. Όχι πως δεν έπαιζα αληθινά, έπαιζα και αληθινά. Όχι απλά έπαιζα, το σκίζα, αλλά έχω και πολύ καιρό να παίξω τώρα. Πάμε πάλι multiball. Προσπαθώ να κάνω shoot the Harley. Να καλά. Θα μ' αφήσει. Αυτή η μπάλα έφυγε πάνω με μεγάλο φάλσο. Δυστυχώς δεν κάναμε shoot the Harley και χάσαμε και τον μπαλάκι, αλλά έχουμε extra ball ευτυχώς από τη μία.
Είμαστε τελευταία μας μπάλα. Πω πω πόσο μου λείπει αυτό το με το ελαττήριο που τραβούσαμε για να πεταχτεί το μπαλάκι πάνω. Μετά το κάνανε με κουμπιά και ήταν ξενέρωτο. Όταν ήταν το ελαττήριο με το χερούλι που τραβούσες και μπορούσαμε να το ρίξουμε εμείς όσο με όση δύναμη θέλουμε. Πάλι, πάμε. Αυτή η αίσθηση να ξεκινάς το παιχνίδι και να είναι στο χέρι σου ο μοχλός με το ελαττήριο να το τραβήξεις εσύ όσο θέλεις και να το πας εκεί που θέλεις κατευθείαν. Νομίζω ότι σε κάποιες φάσεις χάραμε και την μπάλα επίτηδες για να μαζέψουμε bonus στην πρώτη παλιά και μας έδινε και άλλη extra ball. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι ήταν αυτό, αλλά όσοι έχετε παίξει αληθινό φλιμπεράκι το έχετε νιώσει, είμαι σίγουρος, με το ελαττήριο αυτό και με το τράβηγμα. Τώρα πάλι μου φαίνεται πως το παιχνίδι πέφτει, λες και έχει ενεργοποιηθεί κάποιος μαγνήτης και πάει πιο αργά το παιχνίδι. Ίσως να είναι και η ιδέα μου. Να το βλέπετε, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, να το καταλάβετε εδώ πέρα ειδικά. Έχει μπει μαγνήτης. Ναι, άμα μ' άφηνες. Κοίτα εδώ. Είναι λίγο άδικο το συγκεκριμένο τραπέζι, μπορώ να πω. Το Frankenstein ήταν πιο ωραίο. Ήταν λίγο πιο εύκολο, μπορώ να πω. Ήταν λίγο πιο άνετο, δεν ήταν τόσο κατηφορικό, δεν είχε τόσο μαγνήτη. Σε άφηνε να παίξεις, παιδί μου, εδώ πέρα δεν σε αφήνει να κάνεις πολλά. Είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, είναι ωραίο τραπεζάκι, δεν λέω, αλλά δεν είναι τόσο ωραίο. Stoplight θέλω, Harley βάζω. Μπα, δεν το πάρω. Γιατί... Πήγαινε μωρέ. Dude, where's my car? Εντάξει, φτάσαμε τα 75 μίλια νομίζω. Πέταξε, ξέρασε και τις μπάλες τις κρατημένες. Έχετε παρατηρήσει σαν κάποια μούλη την πόλη που ανεβαίνει αυτό έτσι και σου φράζει την τρύπα, αλλά μόνο για μια φορά. Όταν τα ακουμπήσεις φεύγει. Λοιπόν, είμαστε στα 14 λεπτά. Why don't you save my ball?
Απελπισία. Είσαι. Πάμε άλλο ένα. Τίποτα δεν κάναμε. Τελικά. Μας υποχρέωσες. Άντε άλλο ένα. Άντε άλλο ένα, γιατί έχω αρχίσει και νευριάζω. Μπάμερ, δεν λες τίποτα, man. Dude, έχεις αρχίσει και μου σπάς τα νεύρα. Τρίτη μπάλα και έχουμε μόνο πόσα, 30 μοίρια έγραφε. Μας πετάει και το μούλι την πολύ τσιχαριστικά τώρα. Για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Δεν θυμάμαι, έχω πετύχει ποτέ τη χάρη. Δεν νομίζω. Δύσκολα και μη με βοηθάς. Φωνάρα ο δικός σου, εδώ πάει.
Σοπα ρε, μπήκε. Βασικά δίπλα ήθελα να το πάω. Άσε με το φιλαράκι τώρα. Δεν πειράζει. Αυτό πειράζει. Thank you. My ball, please. Oh, multi-ball. Όχι. Ναι, έχουμε multi-ball. Είδα το μαγνήτη. Ό,τι θέλει κάνει το παιχνίδι. Εμείς δεν έχουμε το λόγο. Τα λεφτά μου πίσω. Το παιχνίδι να πάτει. Μας τρώτε τα κέρματα. Τον είδατε πάλι το μαγνήτη εδώ κάπου, έτσι, πώς πήγε η μπάλα. Άντε, κάνουμε επιτέλους και ένα σκορ. Πήραμε και extra ball. Μαζέψουμε και χάρη, λέει. Οχ, από πού έπεσε η μπίλια, ρε. Μην μου κάνεις τέτοια. Να την. Έφυγε η πρώτη, έφυγε η δεύτερη, έφυγε η τρίτη. Δεν θέλει, δεν θέλει, δεν. Yeah, thanks. Δώσε μου βραβείο για το nice try. Πω πω πάλι βλακία. Το ξύσω. Τώρα τι έχουμε, έξτρα μπολ νομίζω. Επιτέλους όμως γράψαμε ένα σκορ αξιοπρεπέστατο. Πάμε να γράψουμε κι άλλο. Τι εννοεί, έδωσε κι άλλο έξτρα μπολ. Άμα έδωσε κι άλλο έξτρα μπολ θα πάμε καλά. Λογικά, άμα δεν αρχίσει να πετάει μαγνήτες. Πω, αυτοματιάζομαι. Ανάψουμε το Harley.
Έτσι. Άντε, πάμε για άλλο multiball. Να δούμε πόσο γρήγορα το χάσουμε. Right to live. Δεν μας έδωσε multiball, ε. Εγώ γιατί ψάρωσα. Back to the moon. Destination Atlanta. Third gear, just the Harley. Fourth gear, 35 miles to Atlanta. Γιατί δεν μπήκες; Γιατί μου τα κάνεις αυτά; Γιατί με αδικείς; Γιατί δεν αποδεικνύεις το ταλέντο που είμαι; Ελπίζω στο τέλος του παιχνιδιού να μου κάτσουν καμιά ένεση για τη ραδιενέργεια τους μαγνήτες. Ωραίες προσπαθώ να είμαι και λίγο αστείος. Ελπίζω να τα πιάνετε τα αστεία μου. Έλα. Αυτοί μαζί ήρθαν, γι' αυτό φύγανε μαζί. Άμα, ζευγάρι ήταν. Bummer, yeah. Με τρελάνει αυτό το παιχνίδι, με τρελάνει. Και βέβαια θα γράψουμε. Λες και να το δει κανείς. Games for fun. Παιδιά, φτάσαμε κοντά στο 30 λεπτό. Ας μην το ξεπεράσουμε. Καλά ήταν για σήμερα. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς ωραία, όπως και εγώ δεν πέρασα. Πέρασα. Γράψαμε δεύτερη επιτέλους. Καλά πήγαμε. Νομίζω είναι η τρίτη φορά που παίζουμε το τραπέζι. Εντάξει. Μακάρι να πάμε και πρώτη κάποια στιγμή. Όχι πως παίζει κάποια σημασία, αλλά έτσι για να έχουμε κάτι να λέμε και να κάνουμε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν δεν σας άρεσε, δεν πειράζει, εμένα μου άρεσε. Άμα σας άρεσε, αφήστε ένα thumbs up, ένα like. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα βίντεο. Δεν θα παίξω μόνο αυτά τα παιχνίδια που έχω τώρα. Έχουμε μπροστά μας, δόξα τω Θεώ, να μας έχει καλά. Έχουμε μέλλον. Κάντε μια εγγραφή λοιπόν, άμα θέλετε. Να με στηρίξετε λίγο, να ανεβούν λίγο οι εγγραφές στο κανάλι, γιατί τα χρειάζομαι. Νομίζω να φτάσω 100 για να μπορώ να φτιάξω ένα ULR προσωπικό δικό μου να είναι εύκολο. Άμα θέλετε αφήστε και ένα σχόλιο, πείτε μου κατά ενδιαφέροντά σας, άμα θέλετε να βρούμε κάτι να παίξουμε άλλο, κάτι που ψάχνετε γενικά και εδώ βρίσκετε. Αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους, ό,τι και να κάνετε. Καλή Κυριακή να έχουμε αν το δείτε σήμερα το βίντεο. Και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.